την έκανε σκάκι 2-0 εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παπαφλέσσας, που είναι ο ήρωας των Μεσσηνίων, νίκησε τον Καραϊσκάκη. Ο Γιώργιος Δικαίος Παπαφλέσσας, λοιπόν, εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο 2-0 τον Γιώργιο Καραϊσκάκη. Έτσι, λοιπόν, η Καλαμάτα ήταν πολύ καλή στην επανάληψη. Το πρώτο ημίχρονο δεν μας άρεσε. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν δικαίως νίκησε, εύκολα. Και πάει τώρα για το πρωτάθλημα. Ο Μπελά έκανε τις αλλαγές που έπρεπε, σωστά νομίζω, άργησε λίγο, αλλά τις έκανε σωστά αυτή τη φορά. Είδαμε τον Μπόρχες που ικανοποίησε πάρα πολύ με την εμφάνισή του, που έπαιξε πιο πολλά λεπτά αυτή τη στιγμή. Δικαιώνει το Πρασάς και με τη στήριξη στον Μπελά και με τον Μαραντά, πώς λέγεται αυτός. Ο Γιώργος Μάραντος, Αμαραντάς, πώς το λένε αυτό το παιδί που ήρθε για βοηθός. Λοιπόν, και δικαιώνεται το πρόεδρος και με τον Μπόρχες που επέμενε πάρα πολύ. Εξαιρετική η Καλαμάτα, δεν κινδύνευσε σε κανένα σημείο του αγώνα. Το Καραϊσκάκη νομίζω δύσκολα θα σωθεί, δύσκολα θα μείνει στην κατηγορία. Και πιστεύουμε τώρα με την ισοπαλία της Καλλιθέας με το Εγάλεο. Τώρα η Καλαμάτα ξεκουράζεται μία εβδομάδα, δεν παίζει Τετάρτη μετά από πάρα πολύ καιρό και πάει μέσα στον Ηράκλειο να παίξει το Μακρύτιο με το Εργοτέλη. Σε αυτό το παιχνίδι, αν το πάρει, η Καλαμάτα είναι πλέον νίκη πρωταθλήματος, γιατί μετά έχει στο γήπεδό της τον Αστέρα Βλαχιώτη Τετάρτη, εμβόλυμη μετά. Λοιπόν, δίπλα στο φοβερό πανό εδώ, έτσι το συγκινητικό του Άλκη, έτσι προσφορά και αυτό της πάει η Καλαμάτα και δείγμα της μεγάλης κοινωνικής της ευαισθησίας. Σας παρακαλώ, μην με χτυπάτε άλλο, να τελειώσει η βία από τα γήπεδα, να τελειώσει η βρωμιά από τον αθλητισμό και από το ποδόσφαιρο και η ειρήνη στην Ουκρανία, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί είναι το σύνθημα αυτό, έχει, το πανό αυτό έχει και συμβολικό χαρακτήρα αυτές τις μέρες, καθώς είμαστε όλοι στο πλευρό του λαού, του κόσμου της Ουκρανίας, που βάλετε στον πόλεμο με τη Ρωσία, γιατί οι λαοί δεν φταίνουν σε τίποτα. Οι κυβερνήσεις να ψάξουν, να βρούνε, να λύσουν τα προβλήματά τους με ειρηνικό τρόπο. Δεν φταίνουν σε τίποτα οι ξεσπιτωμένοι, οι πρόσφυγες, δεν φταίνουν σε τίποτα οι νεκροί, οι τραυματίες και όσοι ζουν αυτό το απίστευτο δράμα. Τη συμπαράστασή μας στην Ουκρανία, τη συμπαράστασή μας όμως και στη Μαύρη Θύελλα, και στον Γιάννη τον Μπελά, και στον Γιώργο τον Πρασά, και στον Γιάννη τον Τζετσέκο, και στον Γεωργάκη τον Τζετσέκο, και στο λαό της Καλαμάτας, ο οποίος πρέπει να έρθει πιο δυναμικά στο γήπεδο, έτσι. Μην ξεχνάτε αύριο το βράδυ η εκπομπή μας 10:30 στο Sport στο Νότο, στο YouTube, η ώρα του Σωτήρη, με πολλές δηλώσεις, πολλά παραλυπόμενα και μια δήλωση ενός πρώην ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας που θα προκαλέσει αίσθηση ζωντανιά, θα βγει με Skype από την Άρτα, ο Κώστας ο Φραντζέσκος. Αυτά έχω να σας πω, σας φιλώ, γεια σου Γιάννη Μπούρα αδελφέ μου, ζήτω το Αρπαρά, ζήτω το Σταματινού, ζήτω η Καλαμάτα, ζήτω και η Μεσσήνη. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σου Βασίλη Κούβαλη αδελφέ μου. Βασίλη Κούβαλη, Τιτάνα. Τιτάνα. Λοιπόν, να είστε καλά. Μόνο Μαύρη Θύελλα, ρε. Μόνο Μαύρη Θύελλα. Παναρκαδικός και λίγο Αστέρας Τρίπολης. Να είστε καλά. Σας φιλώ πάρα πολύ. Αυτά.